την απέραντη αγάπη μου, την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Τι κάνετε και πώς είστε? Επιτέλους ξυπνάω σε λίγο κρύα βροχερή μέρα, 15 βαθμούς έξω. Θυμίζει λίγο χειμώνας και ταιριάζει λίγο με το χριστουγεννιάτικο δέντρο μου, το οποίο θα σας δείξω σε κάποια άλλη φάση. Τι κάνετε? Άλλο ένα υπέροχο vlog ξεκινάει. Η ώρα είναι 9 το πρωί, έχω μια μισή ώρα που έχω ξυπνήσει, έχω ετοιμάσει παιδί, έχω φτιάξει πράγματα από ό,τι είδατε. Τώρα κάθομαι και απολαμβάνω λίγο τη σιωπή μου. Είναι Black Friday Week, βέβαια όταν δείτε εσείς αυτό το βίντεο δεν θα είναι άλλο Black Friday Week, θα είναι μία εβδομάδα μετά. Έχω άπειρη δουλειά, δεν μπορώ να σας περιγράψω για το πόση δουλειά έχω, δεν το λέω γκρινιάρικα, απλά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Είναι αρκετά τα πράγματα που θέλω να πούμε και να μιλήσουμε και σε αυτό το vlog. Έχω αποφασίσει τα vlog μου μέσα να σας κάνω και outfit of the day κάθε μέρα, όσες μέρες δείχνω, και το σημερινό. Μακάρι να είχα ξεκινήσει να βλογκάρω από το προχθεσινό και το χθεσινό, γιατί ήταν πολύ δυνατά τα outfit μου, είπε η κοπέλα μόνη της. Εν πάση περιπτώσει, καλή μας μέρα, ξεκινάει άλλο ένα υπέροχο, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό από κάτω, vlog. Πάμε στο βίντεο επίσημα. Λοιπόν, η κούκλα είναι έτοιμη, είναι λίγο Robocop σήμερα, κάτι ανάμεσα σε Lara Croft και Robocop. Θα σας το δείξω και μετά θα βάλω κάποιον να με τραβήξει. Φοράω ένα κορμάκι αρκετά αποκαλυπτικό, αλλά αδερφάκι μου, για ποιο λόγο φτιάξαμε τα κορίτσια εδώ αλλιώς? Όχι, αστειεύομαι, ο καθένας όπως αισθάνεται. Φοράω ένα παντελόνι δερμάτινο Essa World και κάποια καινούρια Jordan που μου έστειλε το Streetwear Dealers. Θα σας το δείξω ξανά το outfit πιο μετά σε κάποιον ολόσωμο καθρέφτη, γιατί τώρα βιάζομαι να πάμε να χτενιστούμε. Δεν σας είπα που πάμε, θα σας τα πω όλα σε λίγο. Νικόλ, καλημέρα. Αποφάσισα να βλογκάρω επιτέλους σαν άνθρωπος. Λοιπόν, παιδιά, ήρθα να ετοιμαστώ με τα νομαλούρα. Δεν σας λέω, ξαναλέω, για ποιον λόγο ακόμα, θα το δείτε αυτό, αλλά έχουμε φωτογράφηση και θα σας δείξω σε λίγο τι θα κάνουμε. Ένα σούπερ πράγμα, ένα μηχανηματάκι το οποίο το θέλω στη ζωή μου. Το μπορούμε να το πάρουμε και στο σπίτι μας αυτό? Ναι, και στην Κατερίνα μπορείς να το βάζεις και μέχρι σε παπούτσια παίρνουν αυτά τα στρασάκια. Σε παιδικά παπούτσια. Γιατί δεν κατάλαβα τα δικά μου τα παπούτσια τι έχουν. Να μην βάλω στρασάκια. Βεβαίως. Α, θα γεμίσω τα Jordan μου στρασάκια σήμερα. Δεν θα μου βάλεις τα χαμηλά περισσότερο, γέμισε μου όλο το κεφάλι με στρας. Κοπέλα, θα νομίζω ότι είμαστε τρελοί, ξέρεις. Περίμενε. Αν μου αρέσει αυτό το πλήγι πλήγι, να ξέρεις, θα το πάρω σπίτι μου. Δεν τη γλιτώνεις. Δίδαξέ μας. Φεύγουν αυτά. Πώς? Πώς φεύγουν, Μαρία, αυτά? Με το χέρι. Όχι ρε, γιατί? Φεύγουν εύκολα, δεν έχουν θέμα. Κάτσε, γιατί κάνω πλαϊνό και θα μου λένε ότι έχει κάνει... έχει ανέβει, λέει, το υλικό στα χείλη μου, λέει, στα ούλα μου. Στραβές είστε! θέλω να μου γεμίσει όλο το κεφάλι μου στράς, παρακαλώ. Γελάς, το εννοώ. Τι κάνουμε πάλι εδώ? Τρώμε ξηροκάρπια. Να σου πω κάτι, το μόνο που κάνουμε πάντα δεν είναι να τρώμε, για αρχή. Να τρώμε, ρε Ζηγιώτα, πραγματικά. Να πίνουμε καφέ. Πώς γίνεται, και να τρώμε. Και να τρώμε. Ζωή μας όλοι. Ένα φαγητό, τίποτα άλλο. Ωραία, βλέπουμε εμείς. Οι φωτογράφοι influencers. Οι φωτογράφοι influencers. Έρχονται ωραία πραγματάκια, Γιώτα, για πες. Ναι. Πολύ ωραία πραγματάκια. Ναι. Τα Χριστούγεννα. Να δείξουμε ένα sneak peek, ένα preview, όχι τίποτα. Όχι, το ξέρουμε ότι βγάζεις πράγματα, δεν χρειάζεται να μας αλύζεις. Έλα, γόρι μου. Αλλά βρήκες την πιο όμορφη για μοντέλο, έχω να στο λέω. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να αντισταθώ. Έτσι. Τι άλλο να κάνω. Έτσι. Κατά βάθος έρχομαι για αυτά τα από κάτω τόσο, θέλω να ξέρεις. Πραγματικά. Ναι, αλήθεια σας λέω. Και ό,τι καλύτερο. Συνέβησε. Πρώτη μέρα που κάνει κρύο, κυρίες και κύριοι, μόλις γύρισα από μια πάρα πολύ κουραστική μέρα. Όπου να είναι, έρχεται και το παιδί μου, το οποίο είναι με τον πατέρα του. Η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 8:30 το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, πολύ χαρούμενη. Είναι αυτά που θέλω να σας πω πάρα πολλά. Πάω να κάνω δύο δουλειές μες στο σπίτι και επανέρχομαι αμέσως. Λοιπόν, λίγο το outfit of the day στον καθρέφτη σήμερα. Φόραγα λοιπόν αυτό εδώ το κορμάκι, το οποίο θα το είδατε σε ένα giveaway αυτή τη στιγμή post που τρέχει στο λογαριασμό μου για τα streetwear dealers, κάτι υπέροχα Jordan. Είναι, παιδιά, ένα κορμάκι από τα Zara, από μια τρομερή σειρά που έχει βγάλει, το οποίο το ξέρω ότι είναι αρκετά, πώς θα το πω, έκφυλο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Φυσικά κοπέλες με λιγότερο στήθος θα είναι λιγότερο έκφυλο ή και όχι. Ο καθένας όπως του αρέσει, εμένα μου αρέσει.
Και το φοράω με αυτό το δερμάτινο σε αλφα γραμμή παντελόνι, το οποίο είναι Essa World. Πάρα πολύ μεγάλη μόδα τα δερματίνια αυτή τη στιγμή. Ήρθα και εδώ λίγο πιο μακριά, έκανα ένα καθαρισμό στα χαλιά σήμερα τοπικό. Και γι' αυτόν τον λόγο παντού τώρα εδώ κάτω βλέπετε, ελπίζω να με βλέπετε βασικά γυρισμένα χαλιά. Αυτό το δερμάτινο παντελόνι, έτσι. Από πάνω φόραγα, όπως είδατε και το πρωί, τη βινίλ καμπαρντίνα, την φέρνω αμέσως για να τη δείτε. Να σας πω ότι το κορμάκι έχει και αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια στο μανίκι και εδώ τα μανίκια, αλλά τα βγάζω εγώ. Ήρθε η κόρη μου και φόραγα την βινίλ καμπαρντίνα αυτήν επίσης από Essa World που δένει και την έχετε δει και σε πάρα πολλά post. Του λες εσύ? Πριντσάκο μου, πού? Κάθεσαι. Πού κάθεσαι ρε πριντσάκο, δεν είδες ότι ανάψαμε τζάκι? Δεν έχει το... Τι κάνεις εσύ καλέ? Τι κάνεις εσύ καλέ? Τι στα μαλλιά σου? Τι έχω? Τι έχω? Ωρε πριν μας έριξες. Τι έχω? Glitter. Τι? Σε ζεσταίνει? Είναι τέλειο? Τι γίνεται παιδιά? Παιδιά! Βρε! Μπουχέσαμε τον πόλο σου. Λοιπόν, εδώ, να το χαζέψουμε λίγο, να το θαυμάσουμε λίγο. Αισθάνομαι... Είτε τώρα χαρούμενη που άναψε το τζάκι. Αισθάνομαι κουρασμένη πολύ σήμερα, αλλά πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γίνονται κάποια πράγματα τα οποία τα είχα ονειρευτεί και νόμιζα ότι για πάντα θα είναι ένα όνειρο, ούτε που μπορούσα να τα ονειρευτώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που κάνω vlog, μου είχε λείψει το vlog πάρα πολύ. Το τελευταίο διάστημα με έχει πιάσει πάρα πολύ να κάθομαι σπίτι και το απολαμβάνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν κάθομαι πάρα πολύ. Λίγο με κάποιες έτσι κοινωνικές υποχρεώσεις, λίγο με πολλή δουλειά. Τώρα που έχει χειμωνιάσει, χουλιάζω έτσι εδώ λίγο στον καναπέ, πεθαίνω, μ' αρέσει. Το απολαμβάνω και θέλω να σας μιλήσω για πάρα πολλά πράγματα. Για αρχή, γι' αυτό εδώ πέρα που πολλοί θέλετε να μάθετε την πορεία του στήθους. Είμαστε πλέον, διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα, την κλείνουμε σχεδόν. Ακριβώς την τέταρτη εβδομάδα έβγαλα τον κορσέ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όπως σας είπα και σε προηγούμενα stories και τέτοια, παιδιά, δεν ξέρω ποιοι και γνωστοί σας έχουν κάνει το στήθος τους και τι έχουν μεταφέρει. Εγώ ειλικρινά θέλω να σας πω ότι δεν πόνεσα καθόλου. Θα σας το αναλύσω όλο αυτό με το στήθος. Να σας πω ότι βγήκα από την κλινική, έκανα ολική αναισθησία από επιλογή μου, μπορείς να κάνεις και μέθη. Εγώ διάλεξα την ολική αναισθησία, την έκανα στο ΡΕΑ την επέμβασή μου, όπως σας έχω ξαναπεί. Αυτή την κλινική διάλεξα, γιατί μου είναι οικία, έχω κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα και γέννησα και διάφορες έτσι γυναικολογικές επεμβάσεις που είχα και γενικά πολλά εξωσωματικές. Και εμπιστεύομαι φυσικά όλο το προσωπικό εκεί πέρα, είναι η κλινική που πάλι θα γέναγα εάν έμενα έγκυος, αλλά ναι. Είμαι παραπάνω από ευχαριστημένη από τον γιατρό μου Αχιλλέα Χαντέ. Έκανα ένα στήθος το οποίο ονειρευόμουν. Ως προς το στήθος τώρα, για την πορεία του και για το πώς πήγε και πώς είναι τώρα, θα σας μιλήσω λίγο αργότερα. Το τελευταίο διάστημα λαμβάνω πάρα πολλά hate μηνύματα ως προς πολλά πράγματα, κυρίως ως προς το στήθος και τα χείλη μου. Θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Όχι επειδή με πειράζουν τα σχόλιά σας. Αν με πείραζαν, πιστέψτε με, δεν θα εξέθετα τον εαυτό μου, να το ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα συνέχιζα να εκθέτω τον εαυτό μου. Δεν θα συνέχιζα να κάνω όλα αυτά που κάνω. Και δεν θα ήμουν όπως είμαι, στο χαρακτήρα εννοώ και στη διάθεσή μου. Παραμένω όμως πάρα πολύ cool. Μου περνάνε παγερά διάφορα τα αρνητικά σχόλια τα οποία έχουν hate μέσα και δεν είναι επικριτικά να το πω. Αλλά για μένα λίγο ξεπερνιούνται πλέον τα όρια του κάνω κριτική ή εκφράζω τη γνώμη μου. Γιατί. Το να πεις γιώτα μου, ωραία τα χείλη σου, τα προτιμούσα πριν, δεν το είχες ανάγκη, okay, μέχρι εκεί. Το να ξεκινήσεις τα αρνητικά σχόλια και να λες ότι είσαι μια άλλη τώρα και έτσι και αλλιώς και έχεις αλλάξει και να εννοείς το χαρακτήρα μου και όλα αυτά που κάνω, συγγνώμη να έρθω και πολύ κοντά, δεν νομίζω ότι τα χείλη μου, τα οποία είναι a Russian lip και είναι επίτηδες αυτό το πράγμα εδώ, το περίγραμμα, προς τα έξω, γιατί έχω κάνει τη ρώσικη τεχνική, οπότε δεν έχει μεταναστεύσει εδώ πάνω στα ούλα προϊόν. Το προϊόν μένει στο περίγραμμα.
Για όσους δεν ξέρουν και σχολιάζουν, ένα κάρο παπαριές, συγγνώμη. Χωρίς να ξέρουν, ας πούμε, ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν πρισμένη φούλη, είχα εσωτερικό έρπη, γιατί μπορεί να παίρναγα τα χιλιάμυρια όσια, μπορεί να είχα ένα πρόβλημα υγείας, όπως είχα προαναφέρει. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, όσοι με παρακολουθούν καιρό, ότι εγώ οτιδήποτε βγάζω, το βγάζω στο στόμα μου. Οπότε έχω που έχω υαλουρονικό, βγάζω και τον έρπη και γίνομαι τούμπανο. Τα λέω αυτά γιατί μερικές δεν σας κόβει και μερικούς. Και απλά έτσι για να πείτε τι σας λέτε να κάνω. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ξεπερνούνται λίγο τα όρια της κριτικής με τα όρια του. Απλά θέλω να πω κάτι έτσι, απλά γιατί θέλω να το πω. Γιατί το αν δεν σ' αρέσει, δεν σε αναγκάζει κανένας να το βλέπεις και να το κάνεις. Προφανώς και να το κάνεις ή να το υποστηρίξεις, αλλά έχει επιλέξει κάποιος να κάνει κάτι για το πρόσωπο και για το σώμα του, επειδή του αρέσει εκείνου, εκείνου το κυκλοφορεί. Το αν εσένα δεν σ' αρέσει, κάνε unfollow, κάνε unsubscribe. Ή αν σ' αρέσει η δουλειά μου και δεν σ' αρέσουν τα μούτρα μου, το σέβομαι. Και το σέβομαι και να το εκφράσεις όσο. Είναι όπως το προανέφερα, που ήταν πολλά αυτά τα σχόλια και τα σέβομαι, του τύπου γιώτα μου, ωραία τα χείλη σου, αλλά τα προτιμούσα όπως ήταν πριν, ή γιώτα μου, μου άρεσαν τα χείλη σου περισσότερο πριν. Οκ. Το σέβομαι. Πλαστικά βυζιά, πλαστικά μαλλιά, πλαστικά χείλη, τα πλαστικά απαγορεύονται στη θάλασσα. What? Αυτά κράτα για πάρτι σου. Σέβομαι όλα τα σώματα στον κόσμο, σέβομαι όλες τις γυναίκες στον κόσμο, σέβομαι τις πολύ λεπτές, τις πολύ παχουλές, τις πολύ τροφαντές, τις υπέρβαρες, αυτές με την κυταρίτιδα, αυτές χωρίς κυταρίτιδα, αυτές χωρίς στήθος, με στήθος πολύ, με πλαστικό στήθος όπως το δικό μου καλή ώρα, με σακουλιασμένο στήθος, με ραγάδες, με ρητίδες, με κυταρίτιδα. Εγώ όμως θέλω να έχω αυτό, γιατί αυτό θέλω να έχω, γιατί αυτό μου αρέσει. Γιατί θύλαζα 2,5 χρόνια, άρεσε το στήθος μου, κρέμασε, ήταν κενό, σακούλιαζε, δεν υπήρχε στέρνο μπροστά, ήταν όλο κενό, ήταν φουλ στη ραγάδα. Και γιατί έτσι απλά γουστάρω να έχω αυτό εδώ το στήθος και γουστάρω να το δείχνω. Ορίστε, πάρτε. What the fuck, δηλαδή. Δεν μπορώ, μπορώ να τρελαίνομαι με κάτι τέτοιο. Και δεν τρελαίνομαι γιατί με επηρεάζουν. Τρελαίνομαι, ρε φιλενάδα, γιατί πραγματικά δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Αλήθεια. Κάνε ένα subscribe. Το δικό μου το κανάλι επιτοπλίστων δεν απευθύνεται σε ηλικίες μέσο όρο 14, 12, 18, από 18 και μετά ξεκινάει και αν. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί έχω διαφορετικό, μάλλον έχω περίεργο περιεχόμενο. Το αν ένας άνθρωπος τώρα, από τη μία μέρα στην άλλη, από τον έναν χρόνο, από τα 2, από τα 3, στα 4, στα 5, εξελίσσεται και αλλάζει. Sorry, αλλά έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν σιγά σιγά εξέλιξεις ως πρώτο καλό, το αρνητικό. Ο καθένας όπως θέλει να εξελίσσεται ή και να μην εξελίσσεται. Έλαβα λοιπόν χτες το βράδυ ένα μήνυμα που δεν μπορούσα να το χωνέψω. Δεν θα σας πω το μήνυμα. Προφανώς και ήταν, το θεωρούσα αστείο, γιατί ήταν 3,5 ώρα τα ξημερώματα, μόλις είχα γυρίσει με τον σύντροφό μου από έξοδο. Και πραγματικά έλεγα αλήθεια. Πόσο χρόνο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις 3,5 ώρα τα ξημερώματα να γράψει ένα ολόκληρο σεντόνι και όλα αυτά για ποιον λόγο. Ανέβηκε ένα story από φιλικό μας πρόσωπο, το οποίο εγώ το έκανα repost, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Γιατί δεν κρύβω τον σύντροφό μου για κάποιον λόγο. Γιατί για δικό μου λόγο επιλέγω να μην τον εμφανίζω. Δεν σας είπε κανένας ότι τον έχω κρυφό, ή δεν σας είπε κανένας ότι αν μαντέψετε ποιος είναι, εγώ θα σας πω όχι, ή τέλος πάντων. Έχω κάποιο πρόβλημα με αυτό. Πίνω τη βοτκίτσα μου και λέω να συνεχίσω να λέω αυτά που έλεγα λοιπόν, μιας και έχω τακτοποιηθεί, έχω τακτοποιήσει την Κατερίνα, έχω κάνει τα πάντα και χαλαρώνω στον καναπέ μου. Από πού να το πιάσω και από πού να το συνεχίσω, συνέβησε και ένα σχόλιο πριν. Ξαναλέω ότι δεν ταράζομαι με αυτά τα σχόλια ή με αυτά τα μηνύματα, γιατί έχω δουλέψει αρκετά με τον εαυτό μου και δεν με αγγίζουν, δεν με αφορούν. Ξέρω τι κάνω, ξέρω ποια είμαι. Δεν θεωρώ ότι η εξέλιξη ενός ανθρώπου είναι στην εμφάνισή του. Μάλλον είναι η εξέλιξη ενός ανθρώπου η εμφάνισή του για τον εαυτό του. Εάν εγώ θέλω να είμαι σαν πάπια, εάν εγώ θέλω να έχω βλεφαρίτες μέχρι το μέτωπο, εάν εγώ θέλω να έχω στήθος πελώριο, κόλλο πεταχτό και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι δικό μου πρόβλημα αυτό καθαρά. Εγώ κυκλοφορώ έτσι κάθε μέρα και οι άνθρωποι γύρω μου είναι που με βλέπουν σε καθημερινή βάση. Προφανώς και εσείς που με ακολουθείτε. Αλλά εάν δεν σας αρέσει, μπορείτε να με ξακολουθήσετε και πραγματικά δεν το λέω από την άποψη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλο τον κόσμο που έχω εδώ πέρα. Το δείχνω σε καθημερινή βάση. Δεν θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν το δείχνει αυτό. Είμαι πολύ άμεση, είμαι πολύ straight. Πάντα λέω ευχαριστώ για τα πάντα. Ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπώ και σας εκτιμώ και ξέρω ότι. Και με τη δική σας βοήθεια είμαι εδώ που είμαι και με πολύ δική μου δουλειά, να το λέω αυτό. Και ξέρουμε όλοι πόσο πολύ αγαπάω τον κόσμο που έχω εδώ. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνω όλα αυτά που κάνω και τα βίντεο και πάω και μπροστά, γιατί προφανώς ένας κόσμος σε οθεί μαζί με τα όνειρά σου.
Ωστόσο δεν γίνεται να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω για το πόσο κακία έχει ο κόσμος. Δεν μπορώ να το μεταφράσω πλέον. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το πράγμα. Αλλά αλήθεια μου είναι αδιανόητο να μεταφράζω πλέον την κακία του κόσμου. Λοιπόν, να ξαναπάμε πίσω στο κεφάλαιο της προσωπικής μου ζωής. Δεν είναι κρυφή η σχέση μου με τον Μιχάλη. Είμαι ερωτευμένη, είμαι πάρα πολύ καλά. Κάνω όνειρα με αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ξεκίνησα να κάνω εμφανίσεις ουσιαστικά, γιατί είμαι σίγουρη για αυτό που κάνω. Το ότι δεν το μοιράζομαι 100% στα social δεν έχει να κάνει με το αν τον έχω κρυφό ή αν ναι, θα μου τον ματιάσετε, θα καταλάβετε. Θεωρώ ότι θέλω να τον έχω αυτή τη στιγμή στο background όσον αφορά το Instagram και ούτω καθεξής. Τώρα, το ότι παίχτηκαν κάποια story από τρίτους, από φίλους μας, τα οποία τα έκανα εγώ repost, από εκεί να καταλάβετε για αρχή ότι δεν τον έχω κρυφό. Πρώτον, δεν είμαι τόσο χαζή. Αν ήθελα να τον έχω κρυφό, θα έλεγα να μην με κάνουν tag, δεν θα τα έκανα repost και ούτω καθεξής. Λαμβάνω λοιπόν στις 3 τα ξημερώματα ένα μήνυμα, στο οποίο θέλω λίγο να αναφερθώ. Έλαβα και μόλις τώρα ένα σχόλιο, το οποίο δεν πρόλαβα να το κάνω screenshot. Το θυμάμαι όμως το σχόλιο, βασικά να πω πρώτα το σχόλιο. Το σχόλιο έλεγε εμφανίσεις με Ηλία Βρετού. Όχι, τι έχετε να πείτε για το νέο της γκόμενο Μιχάλη, που είναι κολλητός Ηλία Βρετού, και τώρα που μπαίνει στις showbiz ξεκίνησε τις πλαστικές για να μπορεί να συμβαδίζει το ζώο. Κάτω από τη φωτογραφία που ανέβασα με την κόρη μου όλα αυτά. What the fuck. Αλήθεια τώρα. Αν θέλω, θα κάνω όλη μου τη μούρη σαν το Michael Jackson. Θεωρώ ότι πάντα είχα αποδείξει και στο παρελθόν και στο μέλλον θα το αποδεικνύω ότι άμα θέλω να κάνω κάτι θα το κάνω, γιατί θέλω να το κάνω για τον εαυτό μου. Εμένα μ' αρέσω έτσι όπως είμαι. Τέλος, αδερφάκι μου, δεν πά να λες εσύ. Εμένα μ' αρέσω. Πρέπει αυτό να καταλάβετε. Αν ένας άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, είναι κάτι healthy, είναι κάτι το οποίο είναι καλό να συμβαίνει. Κακό θα ήταν να επηρεαζόμουν από τα δικά σου τα σχόλια. Καλό είναι να κοιταχτείς, γιατί σίγουρα έχεις πρόβλημα, και το εννοώ αυτό, είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Εάν θεωρείς δηλαδή ότι θα κάνεις κακό σε μένα, κακό στον εαυτό σου κάνεις με αυτά τα σχόλια. Ρε φίλε, τα διάβαζα και είχε κρεμάσει το σαγόνι μου στο πάτωμα. Λέω αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι λαμβάνω συχνά τέτοιου είδους μηνύματα ή σχόλια. Τώρα τελευταία ίσως λίγο παραπάνω ως προς τα χείλη, τις πλαστικές και όλα αυτά. Τα οποία απομυθοποιήστε τα επιτέλους, δηλαδή για ήμαρτον, για έλεος του Θεού. Είμαι 33 χρονών σχεδόν. Ξέρω τι κάνω, δεν είμαι 18. Ό,τι κάνω το κάνω από τα 30 μου και μετά. Γιατί πολύ απλά έτσι μ' αρέσω και αυτή θέλω να είμαι. The end. Αμερική με το βρετό, μη στο λαιμό σου. Δεν θέλει πολύ μυαλό να καταλάβεις με ποιον είσαι. Εγώ απλά απορώ γιατί μας περνάς για τόσο και το τόσο το τονίζει. Ηλίθιους και κάθεσαι και ανεβάζεις φώτο που μας δείχνεις ότι έχεις σύντροφο, αλλά δεν μας τον δείχνεις κιόλας. Μη στο ματιάσουμε, μωρή. Έχεις γίνει μεγάλη ντίβα, αδερφούλα μου, μαντάμ. Ο κόσμος που σε ακολουθεί στα social και στο YouTube σε έχει φτιάξει. Sorry κιόλας που θα στο χαλάσω το όνειρο, αλλά αν δεν αγόραζαν τις βλεφαρίδες σου και τη σαβούρα που πουλάς και δεν είχες και support από τη συγχωρεμένη τη Βικτόρια, που πραγματικά ανατριχιάζει όλο μου το είναι, μόνο που την πιάνει στο στόμα σου. Ψεύτικο προφίλ, αγαπημένο. Να σε βγάλει μπροστά, τίποτα δεν θα κάνεις. Ναι. Όσο αξία και να πιστεύεις ότι είσαι, όσο άξια συγγνώμη και να πιστεύεις ότι είσαι, που τα έκανες όλα αυτά χωρίς τον κόσμο που σε στήριξε, θα ήσουν απλά μια μουα της σειράς. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι υποτιμάμε και τις μουας, τις απλές μικαμπτζούδες. Οπότε γενικά αντί να υποτιμάς την νοημοσύνη μας, όχι μόνο στα προσωπικά σου, γενικά το λέω, γιατί γενικά το κάνεις, καλό θα ήταν που και που να λες και κάνε ευχαριστώ και να δείχνεις την εκτίμησή σου. Εγώ. Άλλο ένας ξαχλοκούδουνο, σαν όλα αυτά που ανεβάζει ο κόσμος στον social είσαι. Ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικα χείλη, ψεύτικο στήθος. Απαγορεύονται τα πλαστικά στη θάλασσα. Ατελείωτα λεφτά σε ρούχα και παπούτσια σε μια εποχή που με το ζόρι επιβιώνει ο κόσμος, γιατί από σένα τα πήρα κλεμμένα τάχα. Καμία σχέση με την τυπάρα που ήσουν όταν ξεκίνησες. Ναι, 5 χρόνια πριν, γιατί ο κόσμος εξελίσσεται. Μέχρι τη φάση που χώρισες με τον άντρα σου, ήσουν ένας άλλος άνθρωπος. Sorry κιόλας που δεν σε είχα βάλει μέσα στα ενδοοικογενειακά μου προβλήματα. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ. Πιο ανθρώπινη, πιο γήινη. Ναι. Έχεις γίνει πια ένα πλαστικό προϊόν διαφήμισης. Δουλειά μου, Ούτε καν τα βίντεο σου έχουν ουσία πλέον. Όλα αυτά στις 3.30 για την ακρίβεια, 3 και 32 τα ξημερώματα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Πια δε μου μιλάς, πια μου λες πως μ' αγαπάς. Αυτό λέει. Πάρε λίγο πλαστικό.
χείλος να γουστάρεις. Και θέλω λίγο να εστιάσω κάπου και εκεί που θα εστιάσω λοιπόν είναι κάτι που είπε μια φίλη ψυχολόγος. Ξέρεις ότι σε ακολουθώ καιρό και θαυμάζω ό,τι κάνεις. Διαβάζοντας λοιπόν τα παραπάνω σχόλια, έχω να πω τα εξής. Η προσωπικότητά μας αποτελείται από πολλές πλευρές, σαν να λέμε δηλαδή πως τα επιμέρους κομμάτια μας στο σύνολό τους αποτελούν τον εαυτό μας. Σαν ένα παζλ δηλαδή που όλα τα κομμάτια τους συνθέτουν όλη την εικόνα, ενώ κανένα κομμάτι δεν μπορεί να χαθεί. Κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να είμαστε πολύπλοκοι και πολύπλευροι και αυτό είναι ok. Οπότε η παλιά, η καινούργια και η μελλοντική γιώτα είναι η ίδια και το μόνο που αλλάζει είναι ποια πλευρά της θέλει να φωτίσει κάθε φορά. Παιδιά, στεναχωριέμαι όταν βλέπω σχόλια από γυναίκες που συνέχεια κριτικάρουν την εμφάνισή της και δεν μιλάω για μένα γιατί ξαναλέω ότι εμένα προσωπικά η εμφάνισή μου μ' αρέσει φουλ, βγαίνω με αυτοπεποίθηση και λέω wow, νιώθω κομμενάρα για τον εαυτό μου. Αλλά σκεφτείτε λίγο όταν το κάνετε αυτό στον περίγυρό σας και γενικότερα σε κόσμο γύρω σας ότι μπορεί να προκαλέσετε πόνο και κακό. Σταματάω αυτά τα σχόλια γιατί απλά έπρεπε να το πω για άλλη μια φορά ότι μην χαλάτε το σάλιο σας, το χρόνο σας, πληκτρολογείτε έναν κάρο μαλακίες. Μπορεί καν, άμα διαβάσω την πρώτη πρόταση, να τις προσπεράσω και στο YouTube όταν ξεκινάνε τα hate comments για την εμφάνιση. I don't give a damn fuck. Cheers now, γιατί είμαι και πολύ Αμερικάνα. Και ξαναγυρνάει παλιά γιώτα. Τι μου κάνετε βρε παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το βυζί, γιατί μετά θέλω να ψωνίσω κάποια πράγματα από το αμερικάνικο Sephora. Που είναι η Βανέσα στην Αμερική αυτή τη στιγμή και θα παραγγείλω κάποια πράγματα να μου τα φέρει εκεί στο σπίτι που μένει. Το στήθος λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, διανύω αυτή τη στιγμή το τέλος της τέταρτης προς την πέμπτη εβδομάδα πηγαίνω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από τον Dr. Αχιλλέας Χαντές. Είναι η καλύτερη απόφαση που μπορεί να είχα κάνει για τον εαυτό μου. Ήθελα πολύ καιρό να το κάνω μετά το θύλασμο. Νιώθω πάρα πολύ άνετα με αυτό. Έβαλα 360 γραμμάρια ένθεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω ότι πόνεσα ιδιαίτερα. Εντάξει, υπήρχε ένας ελαφρύς πόνος την πρώτη εβδομάδα, αλλά μετά παυσίπονα ήταν ok. Από την τρίτη μέρα πήγα κανονικά στη δουλειά. Τη δεύτερη μέρα, απευθείας με το που βγήκα από το μαιευτήριο, πήγα την κόρη μου στο γκολφ στην Γλυφάδα για παιχνίδι και μετά την πήγα βόλτα. Και μετά πήγα και επίσκεψη στη φίλη μου την Τώρα στο σπίτι. Έκανα πράγματα κανονικά, απλά δεν την σήκωνα και της το είχα εξηγήσει αυτό. Ακόμα και αγκαλιά την έπαιρνα ξαπλωτά. Δηλαδή μπορούσα να σηκώσω τα χέρια μου τελείως. Μόνο γυμναστική ουσιαστικά δεν μπορώ να κάνω ακόμα. Και στο σούπερ μάρκετ τη δεύτερη εβδομάδα κανονικά σήκωνα σακούλες. Όχι πολύ βαριές, αλλά σήκωνα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα πόνο. Είμαι πάρα πολύ καλά με τις ουλές. Θα σας τις δείξω. Βασικά μπορώ και τώρα να σας τις δείξω ελαφρώς. Αυτές είναι. Προφανώς είναι κόκκινες τώρα. Δεν φαίνονται καν, μόνο άμα βάλω δηλαδή καθρέφτη κάμερα από κάτω και βάζω κάθε μέρα μια αναπλαστική. Με πονάνε ελάχιστα σαν σουβλιές γιατί τώρα προφανώς δένουνε. Κατά τα άλλα είμαι ευχαριστημένη φουλ από την ίδια από το ίδιο το χειρουργείο, την αποθεραπεία, δεν είχα ποτέ μα ποτέ παροχετεύσεις. Ιδιαίτερο πόνο καθόλου, μόνο όταν ξάπλωνα γιατί χαλάρωνε όλο το σώμα, οπότε όταν ήμουν ξαπλωτή είχα κάτι σουβλιές έτσι σιγά σιγά που έδαινε. Κατά τα άλλα όμως παιδιά είμαι super full ευχαριστημένη και θα πάμε στον Αχιλλέα την Κυριακή μαζί και θα μιλήσουμε περαιτέρω, αλλά θα σας κάνω διάφορα updates έτσι και θα σας δείχνω μαζί με τα outfit της ημέρας που το σημερινό ελπίζω να φάνηκε ωραία και πώς φαίνεται έτσι και με τα ρούχα. Μπορεί καλημέρα να μην σας έχω πει ακόμα, καλημέρα. Χτυπάει το κουδούνι, κοιτάξτε, είμαι μάγος. Δεν σου έφτασα χτες. Τι? Δεν σου ήμουν αρκετή χτες. Δεν μου ήσουν. Αρκετή χτες. Δεν σου ήμουν αρκετή χτες. Δεν αντέχω μακριά σου, τι δεν καταλαβαίνεις. Γεια σου έρωτα της ζωής μου, αγόρι μου. Κάρα μου, τι λέει. Πώς ένα μορφέ. Εμένα λες φαντάζομαι. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, έφυγε ο Μιχάλης μόλις τώρα. Φωτογραφηθήκαμε. Θα δείτε για ποιο πράγμα. Ανεβαίνουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί στο προφίλ μου. Οπότε ρίξτε μια ματιά. Όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο, θα τρέχουν ακόμα. Έχουμε Jordan, έχουμε χαλιά, έχουμε iPhone, έχουμε πολλά και διάφορα πράγματα. Και τώρα έχουμε την Άννα, την κολόνα του σπιτιού μας, που από σήμερα θα γίνει και cameraman για το outfit of the day, κυρίες και κύριοι, που κατευθύνομαι προς το ESA. Θα μπορούσα να το κάνω και στο ESA. Αλλά θέλω να το κάνει η Άννα. Άννα, άκου τώρα να πει, δεν πατάς τίποτα. Ό,τι μπορώ, έτσι. Κρατάς σταθερά, με βλέπεις εκεί μέσα, εμένα και το σπίτι.
Είμαι ολόκληρη. Τώρα ναι. Τώρα είμαι ολόκληρη. Λοιπόν, παιδιά, τα ποτάκια θα σας δείξω εγώ λεπτομέρειες μετά. Είναι από το Ζάρα. Αρδιλάκια κλασικά τα έχω από πέρσι. Το σορτσάκι μου έχει πάνω πουλιές, από μέσα είναι βελούδινο, είναι χοντρό δηλαδή. Μπορείτε και το χειμώνα να το φοράτε. Καλά, χειμώνα έχουμε και τώρα, ασχέτως με τους 18 βαθμούς έξω. Να το φοράτε και με οπακ καλσόν, έχει παγιέτα από πάνω. Και το top είναι Ζάρα, των 7 ευρώ, ένα διάφανο top που έχω βάλει εγώ τις βιζάρες μου μέσα και πάω να κυκλοφορήσω. Γεια σας τώρα! Ένα σπίτι καίγεται, κλέρνει η ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγαπά. Τι ακούω στις 2,5 ώρες το μεσημέρι στον δρόμο. Παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα την αγάπη μου. Δεν σας έχω μιλήσει καθόλου από χτες γιατί ήταν μια παράνοια η όλη κατάστασή μου. Έφυγα από το SA World, είχα πάρα πολλές δουλειές πριν Black Friday, προετοιμασίες και ούτω καθεξής. Έλα λίγο. Γίνεται ένας πανικός με τα Black Friday και τα pre-Black Friday. Σήμερα είναι και η γιορτή της κόρης μου. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι για να φύγω στη δουλειά στο SA World, όπου θα είμαι όλη μέρα. Όταν θα δείτε εσείς βέβαια αυτό το βίντεο θα έχουν περάσει όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε τι ψωνίσατε το Black Friday. Εγώ ακόμα τίποτα, σήμερα είναι Black Friday. Αλλά νομίζω ότι θα κάνω κάποιες αγορές από το Cult Beauty. Κάποιες λίγες αγορές από τα Sephora, τα οποία δεν έχουν βάλει μεταξύ μας και καμιά τρελή έκπτωση. Αλλά εντάξει. Αυτά. Δεν έχω δηλαδή βάλει στόχο κάτι άλλο πέρα από μια κάμερα που σας είχα πει. Αλλά και για την κάμερα δεν είμαι 100% σίγουρη, γιατί και ούτε και αυτήν την έχω βρει σε έκπτωση. Black Friday σου λέει μετά. Έτσι που λέτε. Σε λίγο ακολουθεί το Outfit of the Day. Πάμε κυρίες και κύριοι στο σημερινό Outfit of the Day, το οποίο θα σας δείξω λίγο πιο μετά, πιο αναλυτικά. Να ξέρετε ότι πάντα καθαρίζω τα παπούτσια μου πριν πατήσω τα χαλιά. Όλο το total outfit μου είναι SA World, από το πλεκτό μέχρι το σορτσάκι. Οι μπότες μου είναι mango, αλλά δυστυχώς φαντάζομαι ότι μετά το Black Friday το σημερινό αυτά τα δύο δεν θα τα βρείτε άλλο. Τις μπότες δεν τις βρίσκετε άλλο πάρα πολύ καιρό. Πάμε τώρα να συνδεθούμε από το SA World και να συνεχίσουμε λίγο τη μέρα μας, γιατί πρέπει να πεταχτώ και στο σχολείο της Κατερίνας να τις πάω γλυκά. Γεια σας και πάλι από το SA World, σύνδεση, να σας κάνω λίγο το total outfit of the day, γιατί σε λίγη ώρα θα σας δείξω χριστουγεννιάτικα outfits. Black Friday, σήμερα εσείς όταν δείτε το βίντεο δεν θα είναι άλλο Black Friday, γι' αυτό εγώ σήμερα θα σας δείξω καινούργιες παραλαβές για τα Χριστούγεννα, και καθημερινές αλλά και βραδινές. Λοιπόν, το σημερινό μου outfit είναι αυτό εδώ πέρα, είναι total outfit SA World. Είναι αυτό εδώ πέρα το πλεκτό, το ριγέ που είναι τεράστια μόδα, η ρίγα. Τα bling bling πέφτουν από το κεφάλι μου εδώ μεταξύ, εντάξει, κούκλα μου, μετά από 4 μέρες αλουσιά. Και γράφει Mon Amour Club. Το σορτσάκι, δερμάτινο σορτσάκι, επίσης SA World. Αυτά δυστυχώς έχουν εξαντληθεί. Το φούτερ όχι, αλλά δεν ξέρω αν δείτε στο βίντεο αν θα έχει εξαντληθεί μέχρι τότε. Και τα ποτάκια είναι mango. Το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Στην κάμερα σήμερα η Μερούλα. Καλησπέρα. Και... με μελομακάρονο στο στόμα. Ναι, γιορτάζει η κόρη μου, να τα λέμε αυτά. Και Art Director η Γεωργία. Λοιπόν, έχουμε υπέροχα παγετένια παντελόνια. Γενικά έχουμε φέρει παγέτες, πολύ λαμπερά πράγματα για τις γιορτές. Τώρα, ξέρετε, ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης είναι πολύ γιορτινοί μήνες. Και αρχικά θα σας δείξουμε 5 διαφορετικούς συνδυασμούς που μπορείτε να φορέσετε το παγετένιο παντελόνι σας. Έχουμε κάνει και ένα αντίστοιχο TikTok. Να μπείτε στο TikTok του SA World, γιατί κάνουμε συνέχεια TikTok εκεί. Μπορείτε να δείτε το προφίλ να μην είναι πολύ ενεργό το TikTok όμως είναι. Και ο πρώτος συνδυασμός είναι μία παγετένια παντελόνια. Ζαφυρένια, πεθαίνω εγώ, είναι και αυτό. Έλα το Apple Watch μας έχει πάει στα νεύρα. Πεθαίνω εγώ με αυτό το χρώμα. Το έχω βάλει με μια καουμπόικη μπότα, αλλά κατά προτίμηση θα το είχα βάλει με ένα sneaker, δηλαδή το προτιμώ με το sneaker. Από πάνω το φοράω με ένα ριγέ sweater το οποίο είναι σε πλέξη μηχανής και έχει λογότυπο. Το έχω κάνει λίγο color blocking. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Θα του βάζα είτε ένα γουνάκι είτε ένα blazer και θα ήμουν ready to go. Πάμε για τον δεύτερο συνδυασμό. Έχουμε πάρει την σαμπανιζέ εκδοχή, χρυσοασημίζει, ασημίζει, αλλά χρυσίζει από κάτω κάπως. Να πω τώρα ότι αυτά είναι σετ, τα αγοράζετε και ξεχωριστά. Το από πάνω το κιμονό, μπορείτε να το βάλετε και σαν φόρεμα ή να το βάλετε σαν ζακέτα. Ο συνδυασμός τώρα είναι σετ, το έχω κάνει έτσι για κάποια ρεβεγιόν, για κάποια γιορτή της δουλειάς σας, πολύ καλή, χριστουγεννιάτικη. Ξέρετε, New Year's Eve, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ πεθαίνω με τον συνδυασμό, μου αρέσει να τα φορώ και ξεχωριστά. Το καλό είναι αυτό, αν πάρετε και τα δύο, τα φοράτε και μαζί και ξεχωριστά. Πάμε στο επόμενο χρώμα. Πάμε στην τρίτη και τη μαύρη παγέτα που την έχω βάλει με μια κλασική μαύρη λουστρινή γόβα, η οποία είναι Envy Shoes.
την έχω, έχω κάνει ένα λίγο πιο κλασικό συνδυασμό. Καλά, κλασικό. Με τόσο crop top, έντονο μπούστο, όχι, αλλά τα crop top είναι τεράστια μόδα, είναι και δέμα. Οπότε έχουμε συνδυάσει. Αμάν το σκουπιδιάρικο! Ήθελα πάλι τους παλιούς μου έρωτες! Πλάκα ήταν αυτό, χωρίς όλους τους haters. Αποσυντονίστηκα τώρα με την Νατάσα στο μυαλό, να ξέρεις, στο background. Γιατί τώρα την τραγουδάω, ξέρεις. Χτες τραγούδαγα όλη μέρα ένα. Τι τραγούδαγα με το Μιχάλη, το Kinky της Κούνη χτες. Του Βρετού τραγούδαγα. Όχι, όχι. Είχαμε φωτογράφηση στο σπίτι χτες με τον Μιχάλη. Και εκεί που έχουμε. Α, ένα σπίτι καίγεται. Σήμερα είναι το σκουπιδιάρι μου, δεν ξέρω, τρελό. Λοιπόν, στα λόγια μας. Στα λόγια μας. Έχουμε τρεις τάσεις μαζί, παγέτα, βελούδινο και δερμάτινο. Τα crop top είναι τεράστια μόδα. Να ξέρετε ότι μπορείτε να τα φοράτε μέσα από διάφορα μπλουζάκια, από που κάμισα, σαν σουτιέρ. Σκέτα όπως εγώ, γιατί ξέρετε, μ' αρέσει να. Γιατί άλλωστε κλεμμένα τα έχω κούκλα μου. Και το έχω βάλει με blazer βελούδινο από πάνω σε χρώμα πράσινο βαθύ για να θυμίζει και λίγο Χριστούγεννα. Και είστε έτοιμοι για το πάρτι. Έτσι για το γραφείο, έτσι για το πάρτι. Γεια σας τώρα. Πάμε στον πιο φλογερό συνδυασμό που είναι η κόκκινη, η παντελόνα, το βάζετε κόκκινο, με ένα ολόιδιο χρώμα, κορμάκι με διαφάνειες που καλύπτει, που μπορεί να μοιάζει και σαν ολόσωμο, φυσικά τα φοράτε και ξεχωριστά. Τα πάμε αυτά άλλωστε, αλλά θεωρώ πολύ καυτό συνδυασμό. Τούτο εδώ. Πάμε στον τελευταίο συνδυασμό που είναι η πράσινη παγετένια ή παντελόνα. Πεθαίνω και με το συγκεκριμένο χρώμα. Το έχω βάλει πάλι με την καμπόη και την πότα. Μπορείς να βάλεις και σνίκερ και λόφερ και ό,τι θέλεις εσύ. Και από πάνω έχω βάλει ένα καταπληκτικό πλεκτό μάλινο, πάρα πολύ μαλακό ζυβαγκάκι τύπου μπλουζάκι. Το οποίο έχει λεπτομέρεια αυτά τα πανέμορφα τα στρας και το κάνει και λίγο πιο καλό. Και έχει και τις τρυπούλες. Συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα και το πάνω και το κάτω μέρος. Και κάπως έτσι κλείνουμε με 5 διαφορετικά looks πώς μπορείτε να συνδυάσετε τις παγετένιες παντελόνες σας. Εδώ βλέπουμε ότι δεν πρέπει πάντα να είναι με ψηλά παπούτσια και σε βραδινές εμφανίσεις. Αυτά προς το παρόν. Κάνω ένα γρήγορο διάλειμμα, θα σας δείξω για ποιον λόγο και επανέρχομαι. Τι θα φας? Θα δεις. Είμαστε ακόμα στο ΕΣΑ. Της έκλεψα την κάμερα και ήθελα να πάω να γεια. Γεια λοιπόν. Πες μου αν έχεις ξαναδεί χώρο εργασίας πιο ευχάριστο από εδώ. Που πίνετε τα κοκτέιλ σας, μωρί. Τα κοκτέιλ σας πίνετε. Λες και είμαι, τι να σου πω τώρα. Για πες μου. Δουλεύω, δεν ξέρω. Πού δουλεύεις? Δουλεύω στο ESA World, αλλά περνάω φανταστικά. Εντάξει. Gender Veil Makeup Academy, ESA World. Πρόσεχε τώρα, γιατί είναι πολύ κομβική η ερώτηση εδώ πέρα και θέλει προσοχή. Μην φας κανένα βαλεντίνο στο κεφάλι. Κοίτα να δεις. Στο ένα μαθήτρια έπαιρνα πολύ καλό, ξέρεις, έλα λίγο να προωθηθούν οι εγγραφές. Πολύ καλές γνώσεις, δεν έχω παράπονο κανένα. Εδώ πέρα σαν εργασιακός χώρος είναι άψογος. Ναι, είπε η κοπέλα που μόλις παρήγγειλε κοκτέιλ, τρώει όλη μέρα κουραμπιέδες, μελομακάρονα, μπέργκερ, έτσι, τα λέμε και αυτά. Εργάζεσαι σκληρά τώρα εσύ. Είμαι μέσα σε ένα site για Black Friday. Σε τι site μπορώ να μάθω? Όχι. Αλίμονο. Θα σας δείξω τις αγορές μου μια και όλες. Όλες. Υποτίθεται αρχώς να με βοηθήσεις. Σε τι ακριβώς να σου βοηθήσω? Αυτό εδώ πέρα τώρα και αυτό μαζί είναι βοήθεια? Θέλεις κάτι? Κλείσε την κάμερα τώρα. Τώρα. Καλώ στο τα παιδιά, τα όμορφα, τα ωραία, τα γλυκά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Η κούρασή μου δεν περιγράφεται. Είναι Σάββατο βράδυ 12 παρα 20. Νιώθω ότι είναι τύπου 4 ώρες τα ξημερώματα μετά από 15 ώρες δουλειάς. Κάπως έτσι είναι βασικά η κατάσταση. Σήμερα ήταν μια ωραία μέρα γενικά, έντονη, δεν μπορώ να πω ότι ξεκουράστηκα. Ναι, προσωπική μέρα, δεν έκανα δηλαδή ιδιαίτερα πράγματα δουλειάς. Τι εννοώ, θα επεξηγηθώ παιδιά. Σήμερα είναι μια μέρα μετά το Black Friday, όπου παντού ακόμα τρέχουν deals. Ξέρετε ότι εμένα η μία δουλειά μου είναι και το Instagram και το YouTube, επομένως έχω πάρα πολλές ενέργειες προώθησης για εταιρείες που έχουν Black Friday deals. Η αλήθεια είναι ότι παίζει να μην έχω κουραστεί στη ζωή μου Black Friday ποτέ περισσότερο. Θα ξεράσετε σε λίγο με την κάμερα μου, ξέρω μισό λεπτό. Είχα πάρα πολύ δουλειά. Χτες παράλληλα είχα και το ESA World. Όλες αυτές τις μέρες είχα και άλλα πράγματα να κάνω που θα μάθετε πάρα πολύ σύντομα. Ξέρω, μπορεί να το λέω ένα χρόνο αυτό, αλλά θα το μάθετε πολύ σύντομα, τύπου σε μια εβδομάδα από τώρα που βλέπετε το βίντεο. Και γενικά ήταν ένα τρέξιμο όλες αυτές τις μέρες και σήμερα είπα ότι θα κάνω κάτι προσωπικό.
Αλλά δεν έκατσα να ανοίξω αυτή την κάμερα. Τι εννοώ? Ξύπνησα το πρωί, πήγα βιολογική λαϊκή. Θα σας δείξω τι έχω πάρει, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτάτε τι ψωνίζει στη βιολογική λαϊκή. Όλα αυτά είναι τα ψώνια της εβδομάδας και κάποια άλλα ακόμα που τα έχω βάλει ήδη στο ψυγείο, όπως ένα ψωμί ζέας εδώ πέρα, ζυμωτό, που το φτιάχνει ένας κύριος και το πουλάει εκεί πέρα, ο οποίος έχει και γαλακτοκομικά, και έχω πάρει εδώ ένα τυρί συγκεκριμένο, κάτι ελιές, κάτι τέτοια. Όσοι δεν το ξέρουν, εγώ ψωνίζω τα φρούτα, τα λαχανικά μου και ό,τι άλλο μπορώ να ψωνίσω, πάντα βιολογικά εδώ και κάποια χρόνια. Δηλαδή πηγαίνω πάντα στη βιολογική λαϊκή της Βούλας τα Σάββατα, εάν δεν προλάβω λόγω δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο. Η φωνή μου έχει κοπεί από την κούραση, να ξέρετε. Οτιδήποτε άλλο ψωνίζω από βιολογικά μαγαζιά, προτιμώ τη λαϊκή όμως, έχει περισσότερη ποικιλία. Και είναι και λίγο πιο οικονομικά, γιατί εντάξει, είναι αρκετά ακριβά τα βιολογικά. Για να φανταστείτε, ψώνισα τώρα για τις περίπου επόμενες 7 με 10 μέρες φρούτα και λαχανικά, ό,τι μένει φρέσκο και ό,τι διατηρείται. Και ξόδεψα, παιδιά, 138 ευρώ. Αλλά είναι για τις επόμενες 10 μέρες και εμείς γενικά τις έχουμε πολύ, τα φρούτα, τα λαχανικά τα έχουμε πολύ στη διατροφική μας συνήθεια. Οπότε, ok, να μου πεις. Fair enough για μας, αλλά εντάξει, αρκετά τσιμημένα. Θα σας δείξω τι έχω πάρει. Πέραν της λαϊκής, μετά βρέθηκα με κάτι φίλους μου, με τους οποίους η Κατερίνα πάει σχολείο και κάνω και εγώ πάρα πολύ παρέα με τους γονείς. Δεν άνοιξα την κάμερα, γιατί ήταν αρκετά προσωπική στιγμή και πέραν αυτού δεν ήθελε και το ένα το παιδάκι, δεν το πολύ δείχνουμε. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως σεβαστό και ούτε καν δηλαδή το σκέφτηκα και την ώρα. Είχα κάτι τρεχάματα διάφορα. Και το βράδυ που πήγαμε στη λυρική σκηνή με την Κατερίνα να δούμε τον Ντον Κιχώτη με την σχολή του μπαλέτου, απαγορευόταν η κάμερα. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα παρόλα αυτά. Μαλούρα από Νικόλ. Πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο μακιγιάς του 10 λεπτού, σας τορκίζομαι. Με Fenty Beauty, πώς το λένε, τα ease drops, αυτό το που το βάζεις με τα χέρια. Πραγματικά του 10 λεπτού. Πάμε να σας δείξω ότι έχω πάρει βιολογική λαϊκή, γιατί νομίζω ότι θέλω απλά να πάω να πεθάνω σε ένα κρεβάτι. Αύριο έχω νύφη στο Γέρακα, 7.30 ώρα το πρωί. Αυτό το γύφτικο τσαμπίλι εδώ πέρα γενικά δεν φαίνεται. Τα έχω σκυλασμένα. Απλά τώρα, επειδή ήταν πάρα πολλά, δεν χωρούσαν στον υπτήρα από κάτω που τα αποθηκεύω. Λοιπόν, θα τα κάνω μετά. Πάμε να σας δείξω τι έχω πάρει από τη βιολογική λαϊκή και πώς τα αποθηκεύω, καθώς είμαι σίγουρη ότι είστε σίγουροι ότι δεν χωράνε στο ψυγείο. Να σας πω ότι έχουμε πάρει. Έχω πάρει kale, λαχανίδα, και την mauve, τη λαχανίδα, και την πράσινη τη λαχανίδα, και πράσα. Αυτά θα τα βάλω έξω, παιδιά. Έχω πάρει ξηρούς καρπούς, ψύχα, καρύδι, φιστίκια υγιεινής με κέλυφος και χωρίς. Δηλαδή της αρέσει καθένας πάρα πολύ να τα παίρνει σαν σνακ στο σχολείο και εγώ για να μην καθαρίζω παίρνω και καθαρισμένα. Για αρχή στην υγειά σας, σκεφτείτε σε τι κατάσταση είμαι για να πίνω αφρόδες κρασί, προσέχω. 12 παρά. 12 παρά. Ωραία. Θα απλώσω όλα τα πράγματα που έχω πάρει εδώ πάνω για να τα τακτοποιήσω μετά κιόλας και θα σας τα δείξω μια και καλή απλωμένη. Πάω βήμα-βήμα. Έχω πάρει εδώ, είναι η φρουτιέρα μου, την οποία προσπαθώ τώρα να γεμίσω, αλλά αν την γεμίσω δεν θα μπορώ να σας δείξω. Έχω πάρει μανταρίνια, όχι πάρα πολλά γιατί χαλάνε εύκολα. Έχω πάρει κάποια grapefruit, μήλα διαφόρων ειδών. Εδώ τα πιο μικρά που είναι πιο γλυκά, εδώ είναι αχλάδια. Εδώ έχουμε πάρει τα μεγάλα, τα κόκκινα που δεν θυμάμαι τις ποικιλίες να σας πω την αλήθεια. Εδώ έχω κάποια πιο ξινά. Και τα grapefruit, οι μπανάνες είναι για pancakes γιατί έχουν οριμάσει και εγώ και η Κατερίνα όταν είναι πολύ όριμες δεν τις τρώμε. Θα τις κάνω pancakes με μπανάνα το πρωί. Τώρα έχω πάρει και πορτοκάλια, θα τα απλώσω και αυτά. Η φρουτιέρα πίχτρα, επί το πλείστον έχει φρούτα της εποχής. Εδώ πάνω πάντα έχω τον αποχυμωτή, παρέα με μια σιρόκ, πλάκα κάνω. Η σιρόκ είναι η καστική παρέα μας της ημέρας, όπου προσπαθώ να φτιάχνω διάφορα smoothies και για μένα και για την Κατερίνα όταν δεν θέλει να καταναλώσει φρούτα, αλλά συνήθως τις βάζω και snacks στο σχολείο, κάποιο μήλο, κάποια αχλάδια καθαρισμένα ή κάποια μπανάνα. Ό,τι αφορά πατάτες, γλυκοπατάτες και κρεμμύδια, πατάτες είχα, πήρα κρεμμύδια φρέσκα, πήρα φρέσκες γλυκοπατάτες εδώ πέρα. Ό,τι αφορά αυτό, τα βγάζω, τα περισσότερα τα βγάζω έξω το χειμώνα, αλλά τις πατάτες, τις γλυκοπατάτες και τα κρεμμύδια τα αποθηκεύω εδώ.
Θα τα βάλω κατευθείαν εδώ πέρα γιατί λερώνουν. Εδώ βάζω συνήθως τα υπόλοιπα φρέσκα λαχανικά μου. Θα σας επεξηγηθώ αμέσως. Κάθε χειμώνα μου αρέσει να φτιάχνω σούπες βελουτέ με διάφορα λαχανικά. Κάνω μια πάρα πολύ ωραία σούπα βελουτέ με τζίντζερ, κολοκύθα, όπου την προηγούμενη φορά ήταν να χάσω το μισό μου δάχτυλο κόβοντάς την. Βάζω μέσα παστινάκι, είναι ουσιαστικά η ρίζα του καρότου. Βάζω καρότα, βάζω πράσο και γίνεται μια τέλεια σούπα. Βάζω μερικές φορές και λίγο, πώς το λένε, αντί για κρέμα γάλακτος, γάλα καρύδας, και πιστέψτε με, μαζί με μοσχοκάριδο γίνεται το κάτι άλλο. Κάποια στιγμή θυμίστε μου να σας αφήσω συνταγή περί αυτού. Οπότε έχω πάρει εδώ πέρα φρέσκια κολοκύθα, την οποία την έχω τεμαχίσει, είναι τα 3/4, τα πράσα που σας προανέφερα, έχω πάρει εδώ διάφορα kale για τις σαλάτες μου, έχω πάρει σέσκουλα, έχω πάρει μυρωδικά, κρεμμυδάκι φρέσκο, αυτά ας πούμε τα κόβω φρέσκα, τα καταπλένω και τα κόβω φρέσκα, τα τεμαχίζω και τα βάζω στην κατάψυξη. Έχω πάρει πιπεριές πράσινες για τις σαλάτες, τις μακριές. Έχω πάρει πιπεριές για γέμισμα που μας αρέσουν πάρα πολύ τα γεμιστά εμάς εδώ πέρα στο σπίτι. Τα ξηροκάρπια που σας προανέφερα. Φρέσκες σταφίδες από έναν παραγωγό, σοκ και δέος, πάρα πολύ νόστιμες, που τις βάζω στα πρωινά μου, στα γιαούρτια κλπ. Έχω πάρει αυγά βιολογικά που μου αρέσει, τα προτιμώ να τα παίρνω έτσι από φάρμες και τέτοια, αντί για το σούπερ μάρκετ, αλλά πάντα βιολογικά αυγά έπαιρνα και πριν τη γέννα. Γιατί έχω δει πως έχουν τις κότες γενικά. Για μια σαλάτα μαρούλι, κολοκυθάκια. Έχω πάρει εδώ από μια παραγωγό, από ένα αγρόκτημα ελιές, θρουμπές, με μυρωδικά και ελιές γεμιστές πράσινες χωρίς κουκούτσι. Μετά πήρα πάρα πολλά καρότα εδώ πέρα φρέσκα, γιατί τα βάζω και στους χυμούς μου και στα σμούθι μου και στις σούπες αλλά και σε όλα τα φαγητά. Πήρα τις ροζ τις ντομάτες, οι οποίες είναι για τη σαλάτα, και πήρα και τις μεγάλες τις ντομάτες, δεν πήρα πολλές, γιατί αυτές χαλάνε εύκολα είτε για γέμισμα είτε για σάλτσα, γιατί μου αρέσει τα φαγητά μου να βάζω φρέσκια σάλτσα τριμμένη εκείνη την ώρα και να τη φτιάχνω. Πήρα καλαμπόκια που τρελαίνεται η Κατερίνα για καλαμπόκια βραστά ή ψητά. Να σας δείξω. Εν μεταξύ αυτά μυρίζουν τώρα, λες και τα έχεις πάρει όλα από τον μπαχτσέ. Έλα καλέ. Δεν τα καλαμπόκια ο ΑΕΟ. Πλάκα θα έχει. Ωραία, αλλά δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά. Α, εντάξει, να τα. Παστινάκι. Πήρα μπρόκολο κίτρινο που είναι λίγο πιο γλυκό. Πήρα σέλινο και σελινόριζα. Ένα λάχανο για λαχανοντολμάδες που τρελαίνομαι να κάνω. Και κοινώς αυτά είναι τα λαχανικά για φαγητά, μαγείρεμα και φάγωμα για περίπου 10 μέρες και τα φρούτα μας. Συμπλήρωσα τώρα πάνω σε κάποια που είχα, ας πούμε, αγκουράκια ήδη μέσα στο ψυγείο, φράουλες, μούρα και τέτοια που χρησιμοποιώ, και ντοματίνια. Βλέπετε εδώ έχει και ντομάτες για σάλτσα και άλλα. Οπότε είμαστε κομπλέ. Ξεβάφτηκα κιόλας, έκανα το γρήγορο βραδινό skincare routine μου, το οποίο πρόσφατα σας έδειξα σε stories, βασικά. Ναι, σας το έδειξα, έβαλα κάποια ανανεωμένα στοιχεία μέσα, είναι με Natura Siberica, επιτοπλίστων. Και τώρα παιδιά, για ένα τέταρτο θα προσπαθήσω να ηρεμήσω, να δω λίγο μια σειρά που βλέπω στο Netflix, One of Us is Lying, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Και θα πάω να κοιμηθώ, γιατί σε 5 ώρες πρέπει να ξυπνήσω να πάω στη δουλειά και αύριο είναι πάλι μια μεγάλη μέρα. Θα σας πάρω μαζί μου στον Dr. Χαντέ τον Αχιλλέα που μου έχει κάνει το στήθος, να δούμε και τι γίνεται. Θα έχω νύφη το πρωί, δεν θα σας πάρω μαζί μου και γιατί έχει και εκεί μωρά. Και είναι και πάρα πολύ νωρίς και δεν λειτουργώ εκεί την ώρα 100%. Και ναι, γενικά τα λέμε αύριο. Το σνακ μου δεν σας έδειξα. Διάφορα τυριά, ξέρετε τα κλασικά μου εδώ, τα αγαπημένα μου ελιές, σαλαμάκια. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου, τι κάνετε και πώς μου είστε, γεια σας. Δεν ξέρω ποια μέρα του vlog είναι αυτή, τις έχω χάσει λίγο, τις έχω μπερδέψει. Πες μου πότε θα υπάρξω σταθερός άνθρωπος στα vlog μου και στα outfit of the day μου. Καλά, δεν υποσχέθηκα ότι θα είναι και εβδομαδιαία, θα είναι όποια μέρα vlogάρω. Λοιπόν, η ώρα είναι 9, έχω ξυπνήσει παιδί, έχω βάλει παιδί στο σχολικό, έχω βγάλει σκυλιά βόλτα και τώρα χαλαρώνω λίγο, φοράω αυτό το World of Beauty, το χούντι μου το αγαπημένο που είναι η κινητή κουβέρτα μου. Θα φτιάξω ένα smoothie να πιω, θα σας το δείξω αυτό, ένα χυμό βασικά ανάμεικτο θα είναι πιο πολύ. Θα χαλαρώσω μισή ώρα στον καναπέ και μετά έχω ψυχανάλυση. Δεν ψυχανάλυση να κάνεις.
Δεν θα πας εσύ να με τρελάνεις. Τσακίρ και Εφή, θα κάνω στα γρήγορα και ένα κέικ. Στη βράσκο λέει το σίδερο και τώρα μου ήρθε μόλις να φτιάξω ένα κέικ. Κάνω ένα κλασικό κέικ, κέικ βανίλια σοκολάτα του Άκη Πετρετζίκη. Λοιπόν, ο αποθυμωτής μου είναι Philips. Έχω βάλει μέσα ένα grapefruit. Τρία πορτοκάλια. Βάλω μέσα λίγο ginger, δύο καρότα και δύο μήλα. Και κάπως έτσι έχεις μια κουζίνα που... Όμορφες στρώσεις σε όλο το πρόσωπο. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Επειδή θα έχει αρκετές στρώσεις προϊόντων και αρκετά προϊόντα, περιορίζομαι στο foundation όσο μπορώ για να μην είναι βαρύ στο τέλος. Το συγκεκριμένο μακιγιάζ μπορεί να σας φανεί λίγο κουλό κατά τη διάρκεια. Δηλαδή εξ ολοκλήρου σαν μακιγιάζ θα το δείτε στο τέλος. Για πάλετε. Η NYX Pro. Pro Foundation Palette. Φανταστική. Για ώρα ανάγκης κάνει για τα πάντα. Είπαμε και την προηγούμενη φορά στο κόκαλο ακριβώς από κάτω. Και από τη μία πλευρά θα σας δείξω πώς τοποθετούμε το προϊόν ακριβώς πάνω στην πελάτησα. Κάτι το οποίο αν δεν ξέρετε το προϊόν και τι υπάρχει από κάτω και αν συνεργάζονται δεν θα το πρότεινα ιδιαίτερα. Και από την άλλη πλευρά θα σας δείξω πώς το δουλεύω πάνω σε πελάτησες, ειδικά άγνωστες που δεν τις ξέρω, οπότε και για λόγους υγιεινής. Και για να μην σας κάνει βαλώματα και επειδή έχει αρκετά μεγάλο μέτωπο σε σχέση με το πηγούνι της, κατεβαίνω και αρκετά χαμηλά κάτω, εκεί που είναι η γωνία του φρυδιού. Σταματάω στους κροτάφους, θα φωτίσω εκεί. Γιατί εδώ ειδικά θέλουμε αυτό το lifting effect. Και αν το πάρεις από την άποψη ότι ήταν πελάτησα, επειδή είναι λίγο μικρό το πρόσωπό της, έχει πολύ ωραίο σχήμα. Και από την άποψη Kim Kardashian, πάντα είναι όλα ανωδικά και sculpted στην τρίχα. Μπορείτε να το κάνετε σε όλες τις πελάτησες σας. Είναι τόσο καλό, Όσο πιο μεγάλη απόσταση έχουν, τόσο πιο πολύ φαρδένουμε τη μύτη. Πρέπει να είναι κοντά, πρέπει να είναι πολύ ίσιες, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρωση. Και γι' αυτόν τον λόγο τα κάνω πάντα όλα με cream, γιατί διορθώνεται το πρόβλημα εάν έχεις κάνει βλακιούλα. Μ' αρέσουν οι αποχρώσεις εδώ και οι συστάσεις μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Εάν δείτε, υπάρχει πάντα μια πολύ ωραία συμμετρία ανάμεσα στο contour και το highlight της, παίζει με το φως και το βάθος. Και εδώ. Τι είναι το bake τώρα? Είναι μία τεχνική που αν γίνει σωστά κάνει το δέρμα να φαίνεται λες και έχει βγει από Photoshop, δίνει παραπάνω διάρκεια σε ένα μακιγιάζ. Ουσιαστικά με τη θερμότητα των προϊόντων, το σφουγγάρι που είναι νοπό και τη σωστή την πούδρα, κλείνει τους πόρους. Ξεκινάει, παίρνει τη θερμοκρασία, μπαίνει μέσα στους πόρους, τους φράζει ουσιαστικά και δεν κάνει εύκολη έκρηση λιπαρότητας η πελάτησα. Εάν είναι πάρα πολύ ξηρές δεν θα το πρότεινα, όπως και δεν θα το πρότεινα επίσης σε πελάτησα με πάρα πολύ έντονες ρυγμίες. Θα μπορούσαμε με την ίδια πούδρα, με την Laura Mercier να σετάρουμε και το υπόλοιπο. Ναι. Και ξεκινάω τα μποναριστά στα ίδια τα σημεία που έχω κάνει και το contour. Της δίνω λίγο χρώμα παραπάνω. Η πούδρα που υπάρχει στο δέρμα της παραπάνω και θα αρχίσει όλο αυτό να δουλεύει λίγο και σιγά σιγά να γίνεται ένα με το δέρμα. Παρόλο που δεν θα μείνει όλη αυτή η πούδρα τώρα έτσι όπως τη βλέπετε εσείς στο πρόσωπο, σιγά σιγά θα τη δουλέψω, αλλά θα συνεχίσω πρώτα με τα μάτια. Με κλείσω στα μέσα. Ανοίξαμε και τα αυτιά. Και σιγά σιγά, νομίζω ότι είναι ένα λάθος πινέλο αυτό, αλλά τέλος πάντων, και εδώ σβήνω. Και έχω κάνει ήδη τη μετάβασή μου με τον bronzer. Παίρνω ένα σκούρο καφέ μολύβι. Και θα πάρω κατευθείαν μαύρο για να μην κάνω διπλές δουλειές.
Και δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε λίγο. Πάμε να δούμε αν αρέσει να είναι τελείως flat. Για highlighter θα βάλω. Πάρω αυτά τα δύο εδώ. Πάρα πολύ λίγο. Πραγματικά στα ψηλά σημεία. Αυτό. Το βάζω και αυτό. Είμαι φανατική. Α, μάλιστα. Τώρα είσαι και μοντέλο μου. Είμαι. Και δικό μου μοντέλο, δεν έχεις καταλάβει. Αλλά... Εδώ η Έλενα. Λοιπόν, η Έλενα φοράει το μακιγιάζ. Oh. Τη Σίλντα. Μαθήτρια από το απογευματινό. Πάρα πολύ ωραία Έλενα. Μπράβο. Mm. Είναι και το κορίτσι, είναι και το μακιγιάζ. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ το μακιγιάζ της Λίλης, αλλά το θυμήθηκα, δεν μπορείς να πεις, μίλησέ μου. Πάρα πολύ ωραίο, και το κορίτσι και το μακιγιάζ. Έλα το κορίτσι λίγο, η Κλέλια. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, μερικές φορές πραγματικά νομίζω ότι είναι η κουζίνα, η μαγειρική, η ζαχαροπλαστική, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι και με αυτό. Πού να την βάλω την παγίτσα μου. Και η δουλειά μου. Κοινώς δεν σας έχω δείξει και τίποτα άλλο αυτές τις μέρες. Έλεγα ντε μέκο ότι θα κάνω outfits of the day. Κάτι το οποίο δεν μου πήγε πάρα πολύ εύκολα, διότι γενικά δυσκολευόμουν αυτές τις μέρες, όχι λίγο καιρός, όχι λίγο τα καθημερινά μου έτσι τρεχάματα. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκομαι στην κουζίνα μου αυτή τη στιγμή και ακολουθώ μία συνταγή από Healthy Taste Land. Τηγανό ψωμα γεμιστά με τυριά. Τα απογεύματα γενικά στέλνω, μάλλον η Κατερίνα όταν πηγαίνει το πρωί σχολείο, έχει φουλ γεύμα το σχολείο της, απλώς δεν συμφωνώ τόσο πολύ με αυτά που τους δίνουν, είναι δικό μου κόλλημα αυτό. Δηλαδή δεν με πειράζει το παιδί να τρώει γλυκά, σοκολάτες και τέτοια, απλά θέλω πέραν ας πούμε μια σοκολατίτσα που μπορεί να φάει κάθε μέρα από μια έτσι μικρή ίσως, όχι πάντα. Να τρέφεται σωστά και θέλω τα τροφιμά να παράγονται μέσα από την κουζίνα του σχολείου. Κάτι που δεν συμβαίνει μετά από απογευματινά, χωρίς να το κατηγορώ, καθώς μου δώσανε την επιλογή να τα στέλνω εγώ η ίδια. Επομένως, προσπαθώ έτσι τα απογεύματα να τις φτιάχνω κάποια υγιεινά σνακ, κανένα και εξπιτικό. Τώρα θα τις κάνω το τηγανό ψωμί με τα τυριά. Τις στέλνω. Τηγανίτες σπιτικές, μπορεί να τη στείλω κάποιο τοστ με κάποιο γιαούρτι, φρούτος, σε καθημερινή βάση βάζω ένα μέσα, διάφορα τέτοια, οπότε καταλαβαίνετε. Θα τη βάλω τη συνταγή από κάτω, κάπου στα σχόλια, αν το ξεχάσω, ελπίζω να το θυμηθεί κάποιος άλλος, γιατί με ξέρετε πλέον. Λοιπόν, διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, το οποίο έλεγε να σας πω για άλλη μια φορά έτσι την ιστορία της εξέλιξής μου και πώς θεωρώ ότι υπάρχω εγώ εδώ στο YouTube και τι θεωρώ ότι πρέπει να λεχθεί και τι όχι και πώς θα χαρακτήριζα την κατά της κοπέλας την άποψη πολύ πετυχημένη μου καριέρα και πώς τα έχω καταφέρει όλα αυτά και είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να γίνει και καναπές με τη γιώτα αυτό εάν συλλέξετε φυσικά εσείς αρκετές ερωτήσεις και θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, θα ήθελα από κάτω να κάνετε πολλές ερωτήσεις περί αυτού. Δεν θα μακρηγορήσω με αυτό το θέμα. Θα σας πω 5 πράγματα. Εγώ έχω τελειώσει γερμανική φιλολογία και έχω κάνει μεταπτυχιακό... Είχα ξεκινήσει μάλλον κάποιο σεμινάριο σαν μετεκπαίδευση πάνω σε αυτό. Στην πορεία όμως ήμουν από την αρχή βασικά σίγουρα ότι δεν είναι αυτό που με εκπροσωπεύει και με χαρακτηρίζει και πάντα ήθελα να ασχοληθώ με το μακιγιάζ. Κάπου εκεί όμως γνώρισα τον πρώην άντρα μου, επέλεξα τέλος πάντων λόγω του δικού του επαγγέλματος να τον ακολουθήσω και ούτω καθεξής. Έφτασα λοιπόν στην Κίνα, που γενικά έχουμε ταξιδιάρα ψυχή και θεώρησα την Κίνα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μέρος για να μπορείς να εξελιχθείς και να κάνεις πράγματα. Και εκεί λοιπόν στην Κίνα ανακάλυψα την. Πώς θα το πω. Ανακάλυψα ουσιαστικά ένα μέρος όπου ειλικρινά υπάρχει πολύ μεγάλο άνοιγμα ως προς πάρα πολλά πράγματα, ως προς εργοστάσια, ως προς παραγωγές, ως προς υλικά για να μπορώ να ξεκινήσω το YouTube κλπ. Κλπ. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησα να αγοράζω την πρώτη μου κάμερα, είναι γνωστό αυτό στην Κίνα γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω, δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν είχα άδεια παραμονής παρόλο που έκανα έτσι κάποια μακιγιάζ. Τότε ήμουν ακόμα αυτοδίδακτη make-up artist, στην πορεία το εξέλιξα και πήγα στην σχολή της Hanadi Beauty και έκανα και κάποια σεμινάρια με την Victoria
την συγχωρεμένη τη φίλη μου τη Βικτόρια Γκρόσου. Παιδιά, επανήλθα, περίμενα να ανοίξει η ζύμη μου, να φουσκώσει μάλλον. Έλεγα λοιπόν ότι ήμουν αυτοδίδακτη, στην Κίνα ξεκίνησα λοιπόν σιγά σιγά να ψάχνω έτσι διάφορα πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ. Ξεκίνησα το κανάλι στο YouTube. Η αγάπη και η αποδοχή από την αρχή ήταν τεράστια. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι κάπως έτσι ας πούμε έχει κατακτηθεί, να το πω, όλο αυτό. Και το ένα έφερε το άλλο. Ξεκίνησα, βρήκα τις βλεφαρίδες. Οι βλεφαρίδες είχαν επιτυχία. Ήρθα στην Ελλάδα μετά λόγω των εξωσωματικών που είχα με την κόρη μου. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και μια συνταγή. Όλα τα έχει Μαριωρή. Τα τυρόψωμα από Healthy Tasteland της λείπανε, αλλά βγαίνει φανταστικό. Ήρθα λοιπόν στην Ελλάδα, έμεινε εδώ πέρα. Έκανα την κόρη μου, πριν την κάνω την κόρη μου, βρήκα το χώρο, άνοιξα το πρώτο Gio Trevelli Makeup Academy. Είχε επιτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, πραγματικά, όλο τον κόσμο, την αγάπη σας. Και σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο ουσιαστικά. Και όλα αυτά σας τα αναφέρω τώρα, γιατί θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις, να γίνει ένας καναπές με τη Γιώτα όλο αυτό. Τι ερωτήσεις έχετε ως προς το κομμάτι του YouTube και τη δουλειά και πώς βγάζω χρήματα με αυτό, δηλαδή τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε σε αυτό να το αναλύσουμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται πάρα πολύ, ας πούμε. Καλημέρα από τα ανεμοδαρμένα ύψη. Τι κάνετε και πώς είστε? Παιδιά, δεν σας είπα προχθές τι έγινε. Είμαι ξαπλωμένη, κοιμίζω την Κατερίνα. Έχει πάει 10 και κάτι. Δεν θέλει με τίποτα να κοιμηθεί, είναι φουλ ανήσυχη. Στριφογυρίζει από εδώ, στριφογυρίζει από εκεί. Εν τω μεταξύ είναι φουλ teenager, δεν θέλει το πρωί να ξυπνάει με τίποτα, έτσι. Έχουμε θέμα δηλαδή με το πρωινό ξύπνημα. Όταν πάει 16, πιστεύω θα με βρίζει. Και κάποια στιγμή ενώ κουνιέται, κάνει ράνι, γυρνάω και τη κάνω. Να σου πω, τη λέω, μπορεί να σταματήσει να κουνά τα πόδια σου. Κοιμόμαστε τώρα. Και συνειδητοποιώ ότι η Κατερίνα δεν κουνάει τίποτα. Και ξαφνικά πάμε έτσι. Ήτανε ο τρίτος σεισμός, παθαίνω σοκ γιατί κουνιόμασταν για αρκετά δευτερόλεπτα. Ολόκληρη. Ναι, αυτό. Εσείς το νιώσατε? Η ώρα 8 το πρωί, έχω ξυπνήσει ένα τέταρτο τώρα, περίπου. Εδώ προσπαθώ να φτιάξω πρωινά για τώρα, δεκατιανό για το σχολείο να τακτοποιήσω, να βάλω σε τάπερ και τέτοια, δεν έχει έρθει καφές ακόμα. Και μετά θα πάω να κάνω νύχια, μαλλιά. Έχω ένα live σήμερα με την Κίκο. Έχω διάφορα πράγματα. Σας υπόσχομαι ότι η ζωή μου θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον από 5 και 6 Δεκεμβρίου. Θα σταματήσει να είναι αυτό χάλι όλη μέρα δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Οπότε θα δείτε λίγο πιο ενδιαφέρον και ωραία vlog, είπε η κοπέλα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, τελευταία ημέρα του vlog και σήμερα είναι Σάββατο και κατευθυνόμαστε προς το παιδικό πάρτι της φίλης μου της Ντόρας, όπου έχει γενέθλια η Μαριάννα, και μέσα σε αυτό το παιδικό πάρτι της έχουμε κανονίσει μία έκπληξη. Είναι η αποκάλυψη φίλου, το gender reveal του παιδιού της που είναι έγκυος. Τώρα το outfit μας, παγέτα και πουλια και αυγερινός, είναι γιατί το θέμα είναι disco. Θα πάμε σε παιδική disco και το θέμα είναι disco και γι' αυτό έχουμε ντυθεί εδώ ανάλογα. Περίμενε! Πιάζεσαι! Όχι, όχι! Πιάζεσαι! Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι? Κοριτσάρα! Αγόρι! 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 Με το ένα! Με το δύο! Με το τρία! Με το τρία! Έλα η μαμά.
Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε παιδικό πάρτι. Επιμένετε τώρα, Μαριάννα. Ορίστε. Οκ. Θέλω ένα χορό για αυτό το τραγούδι. Θέλω να το δω με τα μάτια μου. Ανάφτρα μου. Πάμε πιο κάτω. Το πάρτι. Το παιδικό πάρτι. Εγκρίνεις. Την πρώτη φορά πάτε απέναντι και περνάτε από κάτω. Όταν είστε απέναντι, το όνομά θα σας το πω. Κυρίες και κύριοι, είμαι σπίτι επιτέλους. Αισθάνομαι ένα πονό ελεμός μου. Αισθάνομαι πάρα πολύ κουρασμένη. Ήταν μια πολύ έντονη εβδομάδα για μένα και μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για μένα. Βασικά ήταν δύσκολες πολλές εβδομάδες. Ήταν λίγο το Black Friday, πολλές ενέργειες που είχα, πάρα πολύ δουλειά και στο ΕΣΑ. Γενικά πολλή δουλειά, κάτι για το οποίο λέω ευχαριστώ και πραγματικά ευχαριστώ όλους. Έναν έναν εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γενικά ευχαριστώ. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω τα έχω δει λίγο κολλιούμενα. Είμαι σε μια φάση που θέλω λίγο να ξεκουραστώ και το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Βγήκα και χτες, επειδή είμαι σε μια κατάσταση που προσπαθώ να τα κάνω όλα και να τα κάνω όσο μπορώ όλα στην εντέλεια, και προσωπική ζωή και δουλειά, να τα προλαβαίνω όλα και παιδί. Κάπου λίγο έχω αρχίσει και νιώθω ότι τα παίζω, γιατί προσπαθώ να αφιερώσω χρόνο παντού, αλλά δεν αφιερώνω... αυτό να νιώθω ότι δεν έχει αθρακικό. Ωραία, δεν έχω άλλη σαμπάνια. Σαμπάνια. Τι έχω? Τι έχει αλκοόλ στο σπίτι της? Έχει κρασί. Σε ποτήρι σαμπάνιας, δεν πειράζει. Τώρα λερώσαμε. Αισθάνομαι λοιπόν ότι έχω φτάσει πραγματικά σε ένα εξαντλητικό σημείο που αρχίζω και τα παίζω, γιατί δεν αφιερώνω καθόλου χρόνο στην ξεκούρασή μου. Προσπαθώ να προλάβω προσωπική ζωή, ξαναλέω δουλειά, να τα κάνω όλα τέλεια, και εκεί καταλαβαίνω ότι δεν, ότι να ασχολούμαι και με το παιδί μου, και ότι ρε παιδί μου δεν υπάρχει χρόνο λίγο να πω ότι ξέρεις κάτι, σήμερα δεν θα κάνω τίποτα. Αν και δεν είναι πάντα πολύ εύκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις παιδί. Δεν έχω εγώ την επιλογή να πω ότι θα λιώσω τρεις ώρες στον καναπέ, γιατί έχω και ένα παιδί το οποίο του αρέσει να κινείται, να δραστηριοποιείται, είναι έντονο. Οπότε το ξαπλένουμε λίγο στον καναπέ, σημαίνει πολύ σπάνια σε εμάς. Αυτά. Τώρα, για ποιον λόγο ήταν το λόγο που είχα ένα δύσκολο, μια δύσκολη χρονιά γενικά, είναι γνωστός. Έχω κάνει καναπέ με τη Γιώτα, ο τελευταίος καναπές με τη Γιώτα. Όμως, μπορώ να πω ότι επαγγελματικά κάπως, παρόλο που είχα χάσει αρκετά τον εαυτό μου, ήταν και η χρονιά μου. By the time, λοιπόν, που εσύ θα βλέπεις το συγκεκριμένο βίντεο, 2 η ώρα 5 του μήνα, όχι ψέματα φλακίες λέω, 2 η ώρα Δευτέρα που είναι 5 του μήνα, γίνεται μια μεγάλη αποκάλυψη, την οποία μπορώ να σου τη δείξω και θα το κάνω αύριο το πρωί, ενώ εσύ θα το δεις την ίδια μέρα. Γιατί φαντάζομαι λογικά θα το έχεις προλάβει και θα το έχεις δει ήδη σε stories. Ναι λοιπόν, είναι γεγονός, το είχατε φυσικά καταλάβει. Λανσάρω προϊόντα μαζί με την MUA, έχουν ήδη λανσαριστεί δηλαδή την ώρα που ξεκινάει και βγαίνει αυτό το vlog. Θα τα δείξω, θα τα δείτε στη συνέχεια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό.
Ένα μεγάλο κομμάτι και μερίδιο ευθύνης το έχετε εσείς, με την στήριξη που μου δείχνετε και όλη την αγάπη αυτήν, και σας υπερευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Νομίζω ότι πραγματικά όλα μου τα όνειρα γίνανε πραγματικότητα, δεν θέλω όμως να πω πάρα πολλά γι' αυτό, γιατί θα γίνει ολόκληρο βίντεο αφιέρωμα. Αύριο θα σας μιλήσω και για το στήθος. Ήρθε λοιπόν η ώρα και η στιγμή που αυτό το vlog θα ολοκληρωθεί με τον πιο ωραίο τρόπο, με ένα λαντσάρισμα που μόλις έγινε. Όταν θα βλέπεις εσύ αυτό το vlog, λογικά το λαντσάρισμα ήδη θα υπάρχει 2 ημέρες, οπότε τρέχα, γιατί θέλω να ελπίζω ότι κάποια προϊόντα δεν θα υπάρχουν άλλο, ίσως όλα, αλλά και να υπάρχουν, στο εύχομαι για να τρέξεις να τα προλάβεις. Ένα λεπτό να στα δείξω και εσένα. Είναι λοιπόν το λανσάρισμά μου με την αγαπημένη μου MUA Greece, την global εταιρεία, την παγκόσμια εταιρεία, την MUA Makeup Academy. Εγώ λοιπόν έκανα ένα λανσάρισμα μαζί τους, το οποίο θα πωλείται ευρωπαϊκά, φυσικά και στην Ελλάδα. Το λανσάρισμα έγινε κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, αλλά ξαναλέω ότι θα πωλείται ευρωπαϊκά και θα μπορείτε να το αγοράσετε σε όλη την Ευρώπη. Έβγαλα 9 προϊόντα παρέα με την MUA. Εάν τα πάρετε και τα 9, παίρνετε δώρο αυτό το συλλεκτικό, το τσαντάκι το οποίο έχει πάνω το όνομά μου και το λογότυπο της MUA με κέντημα. Είναι βελούδινο, είναι φανταστικό, είναι το τέλειο ροζ. Να πω ότι όλες τις συσκευασίες και όλα τα χρώματα τα έχω διαλέξει εγώ προσωπικά. Όλη τη μελέτη των συσκευασιών, φυσικά πάντα σε συνεργασία με την MUA, αλλά θέλω να πω ότι έχουν τη δική μου πινελιά, τη δική μου νότα, όπως και στα χρώματα και στις υφές. Υπάρχουν 2 καινούργια προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου στην MUA σαν προϊόντα. Πρώτη φορά τα κυκλοφορούν μαζί μου. Είναι τα Duo Blush Sticks. Φυσικά θα κάνω πάρα πολλά tutorial και θα υπάρχει ήδη ένα live στο προφίλ μου, το οποίο μπορείτε τώρα να μπείτε να το δείτε, όπου αναφέρομαι στα ονόματα, στις υφές και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα σας τα ανοίξω τώρα να τα κάνω swatch, γιατί θέλω να μπείτε και στο live και στα επόμενα tutorial, να σας δείξω τα προϊόντα λίγο. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα τα bronzer μου, έχουμε το Mama. Τα bronzer έχουν και τα 2 σατινέ υφή με λίγο λάμψη. Είναι το GD, το Powder Blush, ένα μοναδικό στεγνό ρούζ. Είναι το bronzer, το Adult Glow. Έχουμε 2 liquid blushes, το ένα λέγεται Αλέκο. Έλα, Αλέκο λίγο. Έχουμε το άλλο που λέγεται Boss Babe. Μετά έχουμε 2 duo blush sticks, τα οποία και από τις 2 πλευρές έχουν προϊόν, και από πάνω και από κάτω. Από τη μία πλευρά έχουν μία υφή, είναι και τα 2 creamy stick, αλλά από τη μία είναι matte, από την άλλη έχουν μικρό κόκκους glitter μέσα. Έχουμε το Αγάπη. Έλα, Αγάπη. Έχουμε το Foundation Contour Stick 2022. Το επόμενο duo blush stick που λέγεται Baby K, αφιερωμένο στην Κατερίνα μου. Και το Foundation Stick Queen. Αυτά είναι τα προϊόντα, αυτή είναι η συλλογή, τεράστιος δώρος για μένα και την αγαπημένη MUA, γιατί το δουλεύαμε έναν ολόκληρο χρόνο, από πέρσι τέτοια εποχή ακριβώς, με πάρα πολλά δείγματα, πάρα πολλά πέρα δόθε, με τους Άγγλους backup να τα υποστηρίζουν όλα, με ειδικές συσκευασίες, με υφές να διαλέγω, συστατικά, χρώματα, πώς τα θέλω, πώς δεν τα θέλω, τι θεωρώ απαραίτητο, με τις τιμές να τις κρατήσουμε προσιτές, γιατί είναι μια εταιρεία οικονομική και ήθελα πάρα πολύ να είναι προσιτές προς όλο τον κόσμο για να τα αποκτήσετε όλοι. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το χρειάζεστε και το θέλετε. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι το λαντσάρισμα έγινε πριν περίπου 2 ώρες και δεν είχα σταματήσει να κλαίω. Το συγκράτησα πριν για να κάνω stories. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και δεν θα μπορούσα να κλείσει αυτό το vlog καλύτερα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Συγγνώμη για άλλο ένα χαοτικό vlog. Φαντάζομαι ότι τώρα κάπου εδώ καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, σύν των προβλημάτων που είχα, αλλά τα έχουμε ξεπεράσει αυτά, ήμουν άφαντη, γιατί δούλευα αυτό το project και πολλά άλλα project τα οποία έρχονται. Και ήταν όλα πολύ για μένα, αλλά τώρα που έγινε η αποκάλυψη, υπάρχει και η άνθηση. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν στο vlog μου. Μπείτε στο site της MUA να το ψωνίσετε. Είναι limited edition κατά αποκλειστικότητα. Πολλούνται στην MUA.gr μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Χωρίς εσάς δεν θα γινόταν όλο αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Οπότε ένα τεράστιο ευχαριστώ το οφείλω σε εσάς. Εάν είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, καλώς ήρθατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό, να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται νέες ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Μπείτε και στο γιογιώτα το Instagram προφίλ μου. Την αγάπη μου. I love you.